Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καθίστε. Λοιπόν. Ήρθε και μια ωραία φωνή, ρε παιδί μου. Σήμερα, μια πολύ ωραία σήμερα φωνή. Δεν έχουμε παράπονο. Σιγά-σιγά. Ήρθε η κυρία Σταθακοπούλου πριν από την Νέα Δημοκρατία. Ήρθε η κυρία Χριστίδου τώρα υποψήφια με το ΣΥΡΙΖΑ. Θα της ευχηθώ και δημόσια καλή επιτυχία και καλή τύχη, γιατί θα πάμε έξω. Ναι. Α, ναι. Και νομίζω ότι... Ωραία, γυναικεία αλληλεγγύη είναι αυτή. Αφενός, η καλλιτεχνική αλληλεγγύη. Δείγμα πολιτισμού. Ένας Γάλλος ιστορικός, ο Λουσιέν Φαμπιέ, είχε πει ότι πολιτισμός είναι η αρετή της διακριτικότητας, η αρετή της ειλικρίνειας και η αρετή της ευγένειας. Ναι, αλλά και εσείς πάτε στην πολιτική με όλα αυτά. Αλλά πάμε εμείς οι ψηφοφόροι και ψηφίσουμε την κυρία Σταθακοπούλου επειδή είναι πολύ καλή ηθοποιός και τη συμπαθούμε και ευπρεπέστατη τόσα χρόνια, ή την κυρία Χριστίδου επειδή και αυτή είναι ευγενική παρουσία και ταλαντούχα κλπ. Τι θα κάνουμε μουσικοθεατρικές παραστάσεις στην Ευρωβουλή? Καλά, αυτό τώρα πρόσεξε. Κάτι, περίμενε, μην προκαλείς την τύχη σου να πάρεις απαντήσεις. Ναι. Κοιτάξτε, το να ενώνεις τις δυνάμεις σου με έναν άνθρωπο, μια γυναίκα, καλή ώρα, όπως ήταν η κυρία Σταθακοπούλου πριν, βάζοντας κάποιους κοινούς στόχους, θέλοντας να ενισχύσεις την δυναμική της χώρας σου στην Ευρώπη, ανεξάρτητα από τις διαφορές που μπορούν να έχουν τα κόμματα, μόνο θετικό μπορώ να το βρω αυτό. Ωραία, πάω για τις ερωτήσεις. Ίδια ερώτηση. Ναι. Γιατί, κυρία Χριστίδου, το τραγούδι στην Ευρωβουλή? Τι θα προσφέρετε εσείς? Η ίδια ερώτηση ακριβώς έγινε στην κυρία Σταθακοπούλου. Α, το χάσα. Δεν πρόλαβα να προετοιμαστώ. Βέβαια, νομίζω ότι η κυρία. Θα απαντήσω. Είναι η δεύτερη. Είναι η δεύτερη. Δεν είναι η πρώτη επαφή με την πολιτική. Είχα ξανακατέβει υποψήφια με το ΣΥΡΙΖΑ σε μία εκλογική θέση, βέβαια. Γιατί ήταν οι δεύτερες εκλογές. Δεν είχα σταυρό. Και ήμουν σε μία εκλογική θέση. Τώρα ζητάτε την ψήφο μας. Τώρα ζητάτε την ψήφο μας με σταυρό. Γιατί? Τι θα προσφέρετε στην Ευρωβουλή? Θα κάνω τα πάντα. Τι εννοείτε ότι θα προσφέρω? Τι εννοείται δηλαδή? Γιατί ένας άνθρωπος από το τραγούδι, αναγνωρίσιμος, ο οποίος έχει μια καλή δουλειά, να φύγει από αυτή τη λογική που τον αγαπάνε όλοι, ναι, και να πάει σε μια λογική να μπει στις πέτρες της αντιπαλότητας. Σε άγνωστο χώρο, γιατί είναι πολύ άγνωστο χώρο αυτό. Θα σας πω. Πρώτα απ' όλα, θεωρώ ότι δεν πρέπει να κρίνουμε τους ανθρώπους οι οποίοι θέτουν αυτό στην υπηρεσία ενός τέτοιου σχήματος, ενός διαφορετικού πλαισίου, μόνο και μόνο από το επάγγελμα. Δηλαδή, μπορώ και εγώ να σας απαντήσω γιατί ένας γιατρός ή γιατί μία δικηγόρος, ενδεχομένως, έτσι. Το επάγγελμα είστε γνωστοί, είστε πρόσωπα γνωστά, αναγνωρίσιμα, αγαπητά. Όχι απαραίτητα. Καλά, δεν έχει γίνει τέτοιο διαχωρισμό. Υποδέλτια, γίνεστε λίγο μισητά. Βέβαια, πάει για την ίδια απάντηση με την κυρία Σταθακοπούλου, έτσι ακριβώς. Σας μιλάω έντιμα αυτή τη στιγμή. Έξω δεν υπάρχει, ήμουν έξω, δεν είχα ούτε μόνιτορ, δεν έχω ιδέα τι υπόθηκε. Θεωρώ ότι αυτή η αναγνωρισμότητα που ενδεχομένως υπάρχει, δεν με ξέρει κιόλας ο κόσμος. Κάποιοι με γνωρίζουν, κάποιοι δεν με γνωρίζουν. Κάποιοι γνωρίζουν ότι ήμουν μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και ότι είμαι ΣΥΡΙΖΑ και είμαι περήφανη που είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι δεν το γνωρίζουν αυτό ενδεχομένως. Ο κόσμος όμως που με παρακολουθεί λόγω της δουλειάς μου, νομίζω ότι. Όχι, νομίζω, είμαι βέβαιη πια. Έτσι που έχει περάσει και το πρώτο κύμα των αντιδράσεων. Έχουν χάρη πάρα πολύ με αυτό. Γιατί ξέρουν το χαρακτήρα μου, ξέρουν πόσο εργατική είμαι, ξέρουν ότι όταν βάζω ένα στόχο, τον φέρνω εις πέρας. Θέλουν νέους ανθρώπους. Κρίνουμε βάσει των προσώπων. Τα προβλήματα είναι κοινά. Δηλαδή, νομίζω ότι ακόμα και οι φωνές που είναι στην αντιπολίτευση και είναι λογικές φωνές και είναι φωνές μετριοπαθείς φωνές, νομίζω ότι οι στόχοι είναι κοινοί. Και νομίζω ότι απέναντι σε αυτό το κοινό μέτωπο που φτιάχνει ο ΣΥΡΙΖΑ, κορμός ο ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις. Εσείς δεν διακρίνετε πόλωση στο σκηνικό αυτό που ζούμε, αυτό το διάστημα. Προφανώς και... Μιλάμε για ευρωεκλογές και για αυτοδιοικητικές, αλλά η πόλωση έχει χτυπήσει κόκκινο, έτσι. Προφανώς. Να σας πω ότι εμένα μου αρέσει αυτό το κλίμα, δεν μπορώ να σας πω ούτε ότι μου αρέσει, ούτε ότι ενστερνίζομαι, ούτε ότι θέλω να κινηθώ και να παίξω ρόλο βασιζόμενη σε αυτού του ύφους την πολιτική αντιπαράθεση. Είναι μακριά από το χαρακτήρα μου αυτό. Και ενδεχομένως ίσως και η πολιτική γραμματεία που ενέκρινε την υποψηφιότητά μου, την ενέκρινε προφανώς για τις ευρωεκλογές, ακριβώς επειδή αντιλήφθηκε ότι εγώ θέλω να κινηθώ σε ένα διαφορετικό πλαίσιο. Σε αυτό το ευρωψηφοδέλτιο, δίπλα στο ΣΥΡΙΖΑ λέει και προοδευτική συμμαχία. Ναι. Υπάρχει μια διεύρυνση και ένα κάλεσμα στο προοδευτικό μέτωπο. Τώρα να ρωτήσω εσάς,
Διαβάζω ότι είσαστε από μια οικογένεια με αριστερές καταβολές και λείπατε. Και τώρα εδώ, εγώ είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ξεκάθαρα, δεν είναι απλώς ότι τώρα ενώνω τις δυνάμεις μου συνολικά, γιατί τώρα πιστεύω στο εγχείρημα αυτό. Ούτως ή άλλως, δεν ήμουν ποτέ. Δουλεύω από 18 χρονών. Και πριν γίνω γνωστή, δηλαδή. Γνωστή, αναγνωρίσιμη, έτσι. Και έχω δουλέψει και σε άλλες δουλειές, δηλαδή πέρα από το τραγούδι. Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, για μια γυναίκα που είναι τώρα είμαι 39 ετών. Για μια γυναίκα που δουλεύει από 18 χρονών, έχει δηλαδή 21 χρόνια ένσημα, είναι όχι αδύνατο, αλλά είναι δύσκολο να έχεις και 21 χρόνια ένσημα και να έχεις και ακαδημαϊκή εκπαίδευση και να είσαι και μέλος σε μια κομματική νεολαία και από την κομματική νεολαία μετά να μπεις σε ένα κόμμα και μετά σε ένα, από το κόμμα. Ακολουθείς όλες τις διαδρομές. Ακριβώς. Δηλαδή, το ότι είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ ενήλικη και συνειδητή η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ από τη στιγμή που δηλαδή, στην κυβέρνηση σας εκφράζει σε κάθε στάδιο του. Γιατί υπήρξε κυβέρνηση μαζί με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Τώρα κάνει ένα άλλο. Προσπαθώ να σας τα πω και γρήγορα, γιατί ξέρω ότι ο τηλεοπτικός χρόνος είναι αμήλικτος. Θα σας διακόψουμε όταν χρειάζεται. Και δεν έχω και την εμπειρία όσον αφορά να μιλάω. Μια χαρά είστε. Δεν είμαι μια χαρά, γιατί ξέχασα τώρα τι μέρα. Σας έλεγα λοιπόν, αν σας εκφράζει η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ από τότε που ήρθε στην κυβέρνηση. Ήθελα πρώτα με τους ανεξάρτητους Έλληνες, τώρα κάνει ένα άλλο άνοιγμα. Θέλω να πω ότι πολιτικοποιήθηκα κοινωνικά με το ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα. Είναι πολύ βασικό αυτό. Για να το βάλουμε λίγο στο τραπέζι. Είστε και γενιά του. Γι' αυτό. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι η συνεργασία με τους ΑΝΕΛ, παρότι υπήρχαν πάρα πολλές διαφωνίες σε πάρα πολλά θέματα, ήταν πολύ ειλικρινής από την άποψη ότι δεν δημιούργησε και κάποιο σημαντικό πρόβλημα σε όλα τα νομοσχέδια για τα ατομικά δικαιώματα, σύμφωνο συμβίωσης, ταυτότητας φύλου, μετανάστες δεύτερης γενιάς κλπ. Δεν μας δημιούργησε κάποιο πρόβλημα. Ναι, αλλά απλώς αναζητούσατε από αλλού και πλειοψηφία. Εντάξει, δημοκρατία είναι. Είναι πολύ σημαντικό να βρίσκεις υποστήριξη και από τη στιγμή που δεν δημιουργήθηκε πρόβλημα, εγώ κοιτάω το αποτέλεσμα. Οπότε, καλώς έγινε και όταν δημιουργήθηκε το πρόβλημα πλέον με τη συμφωνία των Πρεσπών, ξεκαθάρισε το τοπίο και άνοιξε και ένα πολύ μεγάλο πεδίο στο να ενωθούν και άλλες προοδευτικές δυνάμεις, δηλαδή φάνηκαν οι ουσιαστικές διαφορές, αν θέλουμε δηλαδή να υποστηρίξουμε τον λαϊκισμό και αν θέλουμε να υποστηρίξουμε μια πιο ρεαλιστική πρόταση που να ανταποκρίνεται στο καλό του κόσμου, ας πούμε, στο καλό του λαού, πέρα από κόμματα προσωπικό. Και πέρα από... Εσείς το είπατε, είμαι ΣΥΡΙΖΑ λέτε, είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Είχα ξανακατέψει στις εκλογές. Ναι, εντάξει, εγώ το λέω, κάνουμε συστάσεις όπως και έφαγα, και έφαγα πάλι χωρίς τότε να υπάρχει και το ενδεχόμενο εκλογής. Δηλαδή ήταν καθαρά ανοιχτή, πώς να το πω... υποστήριξη. Επειδή σε όλα τα πρόσωπα τα οποία είναι προβεβλημένα, πώς να το κάνουμε τώρα, υπάρχει αυτό το πλεονέκτημα, το ασύγκριτο, το οποίο είπε και Μάριον και ο Νίκος νωρίτερα, δηλαδή ότι δεν χρειάζεται να περπατήσετε και όλη την Ελλάδα να σας μάθουν. Σας ξέρει μισή Ελλάδα. Εγώ θέλω κάποιοι πάρα πολύ να πάνε πόρτα-πόρτα. Θέλω να πάω. Να αλλά για κάποιους είναι απαραίτητη προϋπόθεση, για εσάς είναι συμπληρωματικό. Είναι ενισχυτικό της εικόνας. Απ' την άλλη, υπάρχει μια κριτική η οποία έρχεται και λίγο πιο επιπόλαια. Λέει δηλαδή κανείς, του έμαθα από την τηλεόραση, από το reality, από τα τραγούδια, από τις εμφανίσεις. Ωραία. Εσείς το σκεφτήκατε αυτό σε προσωπικό επίπεδο? Πας και με θέλει ο Τσίπρας, όχι επειδή λέει ότι η Ραλία Χριστίδου είναι ικανή για τη μάχη κατά της ακροδεξιάς ή των νεοφιλελεύθερων επιλογών στην Ευρώπη, αλλά επειδή με ξέρει ο κόσμος, άρα δεν θέλει την αξία μου, θέλει τη φήμη μου. Κοιτάξτε να δείτε, αν η φήμη μου, που σας ξαναλέω δεν το θεωρώ ότι είναι και τόσο μεγάλη πια, αν η φήμη μου μπορεί να αξιοποιηθεί προς ένα θετικό σκοπό, πραγματικά σας το λέω, πρώτα απ' όλα δεν αποφασίζει μόνος του Αλέξη Τσίπρας. Πάρθηκε μία απόφαση από μία συγκεκριμένη επιτροπή και μετά αυτή η επιτροπή ξανά αποφάσισε μέσα στο όργανο της πολιτικής γραμματείας. Συνεπώς και το μυρμήγκι έχει την αξία του. Αυτό ξέρω, η γιαγιά μου αυτό μου έλεγε. Έχετε κάποιο συγκεκριμένο τομέα από τη δική σας συμβολή προς το κομμάτι αυτό του ευρωψηφοδελτίου? Κοιτάξτε, το ότι με ενδιαφέρουν περισσότερα τα δικαιώματα είναι σαφές αυτό. Πλην όμως, επειδή και τα δικαιώματα λειτουργούν παραπληρωματικά, σίγουρα δεν γίνεται να μην θέλεις να ασχοληθείς με κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία. Οι στόχοι είναι πολύ συγκεκριμένοι, δηλαδή σίγουρα πρέπει να αλλάξει το οικονομικό σύστημα
το οικονομικό πλέγμα αυτό που, υπάρχει, που υπήρχε μέχρι στιγμής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm. Πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος του Κοινοβουλίου σίγουρα. Δεν γίνεται δηλαδή τις αποφάσεις να τις παίρνουν τεχνοκράτες. Πρέπει να υπάρχει ευρεία συμμετοχή των πολιτών σε αυτό. Γι' αυτό καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει να ψηφίσει και ας μην ψηφίσει απαραίτητα. Είναι αυτή η ερώτηση. Πώς θα καταφέρετε να πείσετε τον κόσμο να ψηφίσει, πώς θα καταφέρετε, το πιο δύσκολο απ' όλα, να φέρετε τους 17, τους 18, τους 19 και τους 20 να ψηφίσουν. Που δεν θυμούνται και όλα τα προηγούμενα. Δεν θυμούνται. Θυμούνται μόνο την περίοδο των μνημονίων. Πρέπει να βοηθήσουν, και οι γονείς τους λίγο σε αυτό. Δηλαδή και η οικογένεια. Ο πρώτος κοινωνικοποιητικός, πολιτικός παράγοντας ενός ανθρώπου είναι η οικογένεια. Και μετά το σχολείο. Λοιπόν, πρέπει να βοηθήσει και η οικογένεια σε αυτό. Πρέπει να πούμε στους νέους ανθρώπους ότι η δημοκρατία δεν είναι κάτι δεδομένο. Έχουν αγωνιστεί πάρα πολλοί άνθρωποι για να έχουμε δημοκρατία σήμερα και να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο που μπορώ να σας πω είναι για τα νέα κορίτσια ιδίως, ότι ιδίως η ψήφος και το δικαίωμα και του εκλέγει και του εκλέγεστε για τις γυναίκες είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Mm-hmm. Πρέπει να πάνε να ψηφίσουν. Ό,τι νομίζουν καλύτερο. Το τρίτο είναι ότι καλώς κακώς, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, πολλές από τις αποφάσεις που μας αφορούν, αφορούν την καθημερινότητά μας, έχουν να κάνουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το να λέμε ότι... Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Ο καθένας, ο καθένας κρίνει από τον εαυτό του, δεν ξέρω. Να. Εμένα μου αρέσει. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, παίρνονται εκεί πολύ σπουδαίες αποφάσεις. Πρέπει να είναι ισχυρό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για να μπορεί λίγο να αντισταθμίζει τις αποφάσεις και της Κομισιόν και του, και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που κανονίζει την πολιτική ατζέντα. Συνεπώς, όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν αν δεν υπάρχει ευρεία συμμετοχή. Μάλιστα. Κυρία Χριστίδου, να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοστίζει αυτό το πράγμα, το τρέξιμο. Δηλαδή, ο προεκλογικός αγώνας κοστίζει. Τι με κοιτάζεις. Ήμουν σίγουρος ο Λασκαράτος. Μια ερώτηση τέτοια χρειαζόταν τώρα. Μα προηγουμένως δεν το ρώτησα. Δεν είναι δυνατόν. Είναι άρρωστος. Να σας πω κάτι και μιλάω πάλι πολύ ειλικρινά. Και ο κόσμος που με ξέρει το ξέρει αυτό. Δεν είχα ποτέ ερωτική σχέση ούτε με το χρήμα ούτε με την ιδιοκτησία. Ναι, αλλά χρειάζεται budget για να τρέξει κανείς όλη την Ελλάδα. Κάποιο τρόπο θα καθένας ό,τι έχει. Δεν κάνω. Δεν πήρα απάντηση. Ελιγμός πρώτος. Καθόλου. Σας μιλάω ειλικρινά. Ο καθένας ό,τι έχει, εγώ με ό,τι καλό έχω, ας πούμε, το καταθέτω σε τραπέζι για καλό σκοπό. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία.